Το όρος Σινά βρίσκεται στην έρημο της Αιγύπτου, στο νότιο μέρος της Χερσονήσου του Σινά και βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της Χερσονήσου και βρίσκεται σε υψόμετρο 2.285 μέτρων. Το όρος Σινά είναι ιδιαίτερο μέρος. Ακριβώς εκεί, σύμφωνα με την παράδοση, ο Θεός εμφανίστηκε στον προφήτη Μωυσή μέσα στη φλεγωμένη και μη κοιωμένη άφλεκτη βάτο. Στην κορυφή του όρου Σινά, ο Θεός έδωσε στο Μωυσή τις 10 εντολές γραμμένες σε πέτρινες πλάκες. Στην κορυφή του όρους βρίσκεται ο Ορθόδοξος Ναός της Αγίας Τριάδος. Στο βουνό, κάθε βράδυ ανεβαίνουν από μερικές δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες προσκυνητές για να συναντήσουν μαζί το πρωινό φως. Η ειρήνη που υπάρχει ανάμεσα στους μοναχούς και τους ντόπιους Βεδουίνους έκανε το Σινά ένα σύμβολο ειρήνης μεταξύ ανθρώπων, διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Οι πρώτοι χριστιανοί ήρθαν στους πρόποδες του βουνού τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε εδώ ένα μοναστήρι που αργότερα αφιερώθηκε στην Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Περισσότεροι από 1.000 Άγιοι του όρου Σινά τιμώνται από την Εκκλησία. Το Θεοβάδι στον όρο Σινά, όπως και το αγιώνυμο όρος του Άθο, από την αρχαιότητα προσελκύουν ασκητές που θέλουν να ζήσουν την πραγματική ερημική ζωή, να αφοσιωθούν στην ουερά προσευχή, στην ησυχία. Το Σινά συνδέεται με αόρατους πνευματικούς δεσμούς με το Άγιον Όρος. Για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 3. Ο Αναχωρητής του Σινά. Αυτή η σειρά ταινιών είναι το αποτέλεσμα του διακονήματος και της υπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος πρότεινε να κινηματογραφήσουμε το βίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισαάκ. Ο συγγραφέας του βίου κοιμήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1998. Ο τάφος του είναι κοντά στην καλύβα του Ευθυμίου. Επίσης, σε αυτήν την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντα Παϊσίου του Αγιορείτη και θα δείτε μέρη όπου έζησε. Ο δρόμος μας περνάει μέσα από την έρημο του Σινά προς το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, όπου ο Γέροντας Παΐσιος έζησε τη δεκαετία του 1960. Στην Αίγυπτο σήμερα τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Για να φτάσουμε στο μοναστήρι πρέπει να περάσουμε από 14 σημεία ελέγχου. Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, ο ηγούμενος της Μονής, είπε «Αν φτάσετε με ασφάλεια στο μοναστήρι, θα το θεωρήσω ένα μέγα έλεος του Θεού και ευλογία του Γέροντος Παϊσίου για τα γυρίσματα». Ιερομόναχος Ισαάκ, βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Κεφάλαιο 8. Ερημίτης στο Θεοβάδι στο όρος Σινά. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1962, ο Γέροντας πήγε στο όρος Σινά. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες, στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Την χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού, γιατί είχε 3,5 χρόνια να βρέξει. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο Γέροντας τους είπε «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ. «Όταν κάνω προσευχή για βροχή και βλέπω έστω και ένα σύννεφο στον ουρανό, ακόμα και να μην ρίξει βροχή, δοξάζω το Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα, τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν ταπεινά ζητούμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομβρία. Και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια, να σβήνει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και καίει ψυχές».
Τότε η διαφορά που είχαμε με τον πατέρα Παΐσιο στην ηλικία ήταν περίπου 9 χρόνια. Μεγαλύτερος ο πατήρ Παΐσιο. Εγώ ήμουν τότε 26-27 όταν ήρθε, 27 και κάτι, και εκείνος ήταν 36. Βέβαια, εμείς ξέραμε ότι ήταν ένας καλός μοναχός και ένας συνεπής μοναχός ακριβώς. Γι' αυτό όταν ήρθε εδώ, ναι, μεν τον είχαμε, τον ζητάγαμε συμβουλές, λίγοι μοναχοί ήμασταν και μας έδινε. Δεν είχαμε, οι περισσότεροι δεν είχαμε τότε πολύ κατανόηση στα μοναχικά ζητήματα. Εγώ ήμουν λίγο άτακτος τότε, ήμουν λίγο ζωηρός ως μοναχός. Δηλαδή, για να καταλάβω τι εννοώ, έκανα πολλές δουλειές εδώ, εκεί, ασχολούμαι με τους ασθενείς και δεν είχα χρόνο για πολλή προσευχή. Και όλοι οι μοναχοί αρχίσαμε σιγά σιγά να βάζουμε μία σειρά μοναχική καλύτερη. Είχε ένα μικρό κελάκι, πολύ απομονωμένο, στον πύργο, εκεί που άλλοτε φυλάκιζαν τους εξορίστους του Σινά. Γρήγορα μάθαμε ότι ο Παΐσιος, μπαίνοντας στο κελί του, απομάκρυνε αμέσως το στρώμα από το κρεβάτι του και έβγαλε την ηλεκτρική λάμπα που φώτιζε το χώρο. Και όποιος πήγαινε και τον επισκεπτόταν, δεν τους δεχόταν όλους με αγάπη πολύ, τους αγκάλιαζε. Πήγαιναν και νέοι άνθρωποι, έτσι ντυμένοι κάπως παράξενα της εποχής μας, φρούσαν και σκουλαρίκια και στα μαλλιά τους κουτσίδες κρέμοντα. Αυτός τους αγκάλιζε, τους φιλούσε και από την πρώτη στιγμή τους σχέδιζε με το μέρος. Και τους έλεγε τα όνοματά τους, που καλώσαν, δηλαδή το θεωρούσε τιμή του που τους επισκεπτόταν. Από την πρώτη στιγμή τον κέρδιζε τον άλλον, με το μέρος του. Τότε η απέφευγη τα αξιώματα ήταν, ενώ είχε τόσα χαρίσματα και στο μυαλό ήταν πανέξυπνος, στο μυαλό του ήταν πανέξυπνος, απέφευγη τα αξιώματα, ενώ σε έβαζε μετάνοια. Σου πήγε παιδί την ιεροσύνη που διατιμούσε το αξίωμα της, η ιεροσύνη σαν. Δηλαδή στην πράξη, όχι με λόγια μόνο, στην πράξη μόνο. Γιατί να βάλει ένας νέος μοναχός σε έναν γέροντα μετάνοια. Εντάξει, ένας γέροντας να βάλει χρόνια στην άσκηση και αρετή και να βάλει μετάνοια στο νέο νέο. Ζυμνού υπακού. Εδαφιές μετάνοιες. Μεγάλες μετάνοιες. Στρατές. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να τα αποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούσαν όλοι. Εγώ σαν μοναχός μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω και στην έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς, ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλο τρόπο. Και ο Ιωάννης Κρύμακος και ο Ιωάννης πρόσφανε πολύ να μην κρίνουν, το θεωρούσε μεγάλο. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης Κρύμακος στο βιβλίο του ότι ο μοναχός που προσέχει να μην κρίνει, γιατί πρέπει να κρίνει, να προσέχει, ή μπορεί να μην κρίνεις. Τη γλώσσα σου να διαζώσεις, αλλά στη σκέψη σου μπορεί να κρίνεις τους πάντα. Πριν από το κελί ενός μοναχού, άλλου, και το βλέπει αταχτοποιητό, ασυγχύριστο, έτσι. Το αντρικό συμβαίνει αυτό. Και τι λέει με τη σκέψη σου. Δεν τον κρίνει αμέσως, αλλά λέει, κοίταξε αδερφός, ασχολείται με τα μαθηματικά, με την προσευχή, με τη μελέτη και δεν του μένει χρόνος να τακτοποιήσει το κελί του, να καθαρίσει. Και δεν τον κρίνει. Μπορεί να περάσει από το κελί ενός άλλου μοναχού, σπάνιο, αυτό εξαίρεση, αντρικό, να είναι καθαρό, τακτοποιημένο. Και τότε τι λέει πάλι με τη σκήτα, εξαδερφός, όπως έχει καθαρό τον έσω άνθρωπο, έτσι έχει και το περιβάλλον του. Και ούτε γι' αυτό.
Δηλαδή ούτε τον ένα κρίν, ούτε τον άλλο. Αυτός έφτασε ύψος αρετής μεγάλης, διότι είχε πολύ αγάπη. Ο γέροντας ονόμαζε τον εαυτό του «Οξυπόλυτος του Θεού» και περπατούσε ξυπόλυτος και έβαζε παπούτσια μόνο όταν έβλεπε κόσμο. Ναι, βέβαια. Έτσι. Σωστό αυτό. Και μάλιστα ήθελε να ασκηθεί, γιατί λέει πόσοι Βεδουίνοι περπατάνε ξυπόλυτοι. Αυτό είναι. Μετά όμως, επειδή έπαθε και αυτή την ασθένεια, ήταν υποχρεωμένος, γιατί πατώντας κάτω στις πέτρες και στους βράχους, ιδίως το χειμώνα, ήταν πάρα πολύ κρύα, σαν πάγο. Σαν μοναχοί, θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός, να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη, η κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόμουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης, πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς, στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω με κανένα δυο κατσίκες. Ειλικρινά σας λέω, εκεί στο στάβλο με τα κατσίκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Θυμάμαι, στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν τη μανέλα για να το σηκώνουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγκάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Εάν δεν μπορούμε να μιμηθούμε τους Αγίους Πατέρες της Αιγύπτου με τη μεγάλη τους μοναχική ακρίβεια, ας μιμηθούμε τουλάχιστον τις καμήλες, οι οποίες ενώ τρώνε λίγο, σηκώνουν όμως πολύ βάρος και από το πολύ γονάτισμα ροζιάσανε τα γόνατά τους και βαρυφορτωμένες ακολουθούν ταπεινά πίσω από ένα μικρό γαϊδουράκι. Έχουν δε και το εξής τυπικό. Τον ευεργέτη τους ποτέ δεν τον ξεχνάνε και του χρειωστούν ευγνωμοσύνη. Και έχεις αγάπη και εδώ στους ανθρώπους, στους Βεδουίνους. Τους έχεις μεγάλη αγάπη. Και είχε πει τότε και στον αρχιεπίσκοπο εδώ το Σινά να τους προσέξει τους Βεδουίνους. Ανθρώπους. Και ότι ήταν εδώ κοντά στο μοναστήρι και με αυτούς λέει το μοναστήρι ζούσε τότε. Πήγαινε και τους ρωτούσε, μάθαινε ποιος είχε ανάγκη. Δεν είχε φαϊτό. Και πήγε τους αγόραζε τρόνι και πήγαινε τους στάθηκε έξω από την πόρτα. Και έφερε. Και συμπονούσε βέβαια με τη, γιατί εδώ πέρα και τότε που ζήσε αυτός δεν είχαν και τώρα έχουν και κάποιοι καλύτεροι επειδή το περισσότερο. Τότε δεν είχε και το μοναστήρι για τους πατέρας. Εγώ το ζω τώρα το θέμα με τους Βεδουίνους. Και έρχονται οι Βεδουίνοι και με ένα μπούνα μου λέει φάρμακα, δεν έχω να μου έγραψε ο γιατρός συνταγή, αλλά δεν έχω χρήματα που να αγοράσω τα φάρμακα. Θυμάμαι και στο Σινά τα Βεδουινάκια που δεν ήξεραν τίποτα από Ευαγγέλιο, αν τους έδινες κάτι, ακόμα και πολύ λίγο να ήταν, θα το μοιράζονταν μεταξύ τους και θα έπαιρναν όλα από λίγο. Και αν για το τελευταίο δεν έμενε τίποτε, θα του έδιναν τα άλλα από το δικό τους. Μου
Μπορούμε να πούμε ότι το παράδειγμα του Παϊσίου με τους Βεδουίνους σας έχει επηρεάσει, Πάτερ Παύλε? Τώρα έχουμε ευχαριστώ σαν το... γιατί τους αγάπησα την πρώτη στιγμή και απόλυτα. Βαράντου. Να πω ένα που είχε και σχέση με εμένα, τον άτακτο. Ήμασταν στο σαλόνι το άλλο εκεί που πάμε κάθε μέρα στο οικονομείο. Ήτανε βραδάκι σαν τώρα. Ήτανε τότε είχε έρθει ο Πορφύριος ο Τρίτος εδώ. Και ήμασταν μέσα στο σαλόνι και λέγαμε κάποιες ιστορίες. Και εγώ λοιπόν εκεί, αφού λέγαμε και κάποιες πνευματικές ιστορίες, εγώ έκανα και κάποιες, όχι δηλαδή ήθελα να κάνω μια εντύπωση σε κάποιους Βεδουίνους. Και τι έκανα? Έκανα κάποια τρικτά, πώς με τα χειδακτηλουργικά έτσι. Εξαφάνιζα ένα χλίδι ή ένα μαχαίρι και τους έκανα εντύπωση, ναι. Αυτά τα έκανα κάποτε στα παιδιά έτσι για εντύπωση για τότε που τους δίδεσκα και έτσι ψάνα αυτό και τους έλεγα μετά πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, και απορούσε και ο γέροντας Πορφύριος και ο Άγιος Δικαίος που ήταν και λίγο αφιλής, με κοιτάει αυστηρά. Πολύ αυστηρά. Και μου λέει, τι έκανες χθες το βράδυ? Έψαχνα να βρω τι κακό έκανα. Μήπως είπα τίποτα, δεν ήταν σωστό, μήπως... Ξέρω τι θα κάνω. 10 λεφτά ακόμα τουλάχιστον, έτσι, ναι. Και μου λέει, βρε δεν ντρέπεσαι. Δεν σας αρκούσαν οι ωραίες ιστορίες, που είπαμε και μερικές πνευματικές ιστορίες. Ήταν ανάγκη να δώσει την εντύπωση ότι είσαι μάγος. Γιατί, λέω, για παιχνίδια. Όχι, μου λέει, αυτοί οι Βεδουίνοι είναι απλοί άνθρωποι. Θα νομίζουν ότι είσαι μάγος και θα νομίζουν εμείς οι χριστιανοί κάνουμε μαγικά. Και θα τα μπερδεύουμε τα πνευματικά και με τα αληθινά θαύματα. Αυτή είναι η έρημος του Σινά. Από τους πρώτους αιώνες, τον τρίτο, τον τέταρτο, εδώ πάντα ζούσαν αναχωρητές, ερημίτες. Μπορούμε να πούμε ότι ο Γέρον Παΐσιος ήθελε να συνεχίσει την παράδοση του ερημιτισμού. Βέβαια, εμείς αγαπούμε την ερημητική ζωή, αλλά φοβούμαστε να στείλουμε ή να κάνουμε την επιθυμία των πατέρων μερικοί θέλουν. Αλλά το σκεπτόμαστε πολύ και γι' αυτό δίνουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουν για λίγο διάστημα και να γυρίζουν. Ακόμη και εγώ που ήμουν τρεχαντήρας, έτρεχα από εδώ από εκεί, που έλεγα πότε θα βγω σε ένα ερημητήριο. Και δεν τα κατάφερα ως τώρα, αλλά η επιθυμία υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι πολλοί έχουμε αυτή. Αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές. Θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα, σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά που άναβαν κάπου-κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και το συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια.
Λοιπόν, και θυμάμαι τότε ο γέροντας Νίκανδρος, γέροντας με την έννοια της ηλικίας, ήταν ένας απλός άνθρωπος και είπε, πού θα πας, εκεί. Και τον ρώτησε, θα πας εκεί, ο Νίκανδρος, ήταν δικαίος της Μονής. Ναι, γέροντα, θα πάω εκεί με την ευχή σας. Ρε παιδί μου, εκεί που θα πας, πας να αγιάσεις, αλλά θα ξεπαγιάσεις. Λοιπόν, ξεπαγιάσεις, θα κρυώσεις, θα πουδιάσεις, θα... Και ήταν και χειμώνας τότε. Το απερίσπαστο της ησυχαστικής ζωής στην έρημο πολύ βοηθάει στην προσευχή με τις πολλές του προϋποθέσεις. Αλλά και μόνη της η ησυχία είναι μια μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άδολη αναπνοή στον άνθρωπο. Λοιπόν, ζήτησε από τη σύναξη να πάρει ένα κελάκι στην Αγία Επιστήμη. Τότε αυτό υπήρχε. This time, αυτή την εποχή είναι αυτό το μικρό κελί, 2 μέτρα, 2x2 αυτό, και εδώ δίπλα ήταν η εκκλησούλα, τίποτα άλλο δεν υπήρχε. Αδελφέ μου, μη ζητάς τίποτε άλλο στην προσευχή σου εκτός από τη μετάνοια. Ούτε φώτα, ούτε θαύματα, ούτε προφητείες, ούτε χαρίσματα, καθόλου, παρά μετάνοια. Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Εκεί, ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε τη φωλιά του, έκανε μάλλον την πολεμίστρα του, ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ο Σι Λίθουν Βολίν, στο ασκητήριο, είχε μία μικρή πηγούλα. Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας, πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη. Και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα.
Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και γι' αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. Η τροφή μου ήταν ένα τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πέτουρα, λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γινόντουσαν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπωμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Έπινα και ένα τσάι μαύρο για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μια φανέλα. Είχα και μια λαξιά χοντρά ρούχα γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι ούτε φακό παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Τον χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρύγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο πολύ μικρό για τον αναπτήρα. Τίποτα άλλο. Για εργαλεία είχα μόνο δυο μαχαιράκια από ένα ψαλίδι Singer που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα δύο, το ακόνησα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ήλιου και θαμπώνει τα μάτια μου. Στην αρχή, για να τελειώσω ένα εικονάκι, έκανα 3 ημέρες. Μετά το τελείωνα σε 11 ώρες. Βρέθηκε τότε σε δίλημα. Εδώ ήρθα να βοηθώ τους Βεδουίνους ή να κάνω προσευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό αποφάσισε να περιορίσει το εργόχειρο με την ελπίδα ότι ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας ημέρα τον επισκέφτηκε ένας Έλληνας γιατρός που ζούσε στο εξωτερικό. Εντυπωσιασμένος από το χάρισμα του γέροντα, του έδωσε 100 λίρες λέγοντας «Πάρε αυτά να βοηθάς τους Βεδουίνους, να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και αφήνεις την προσευχή». Εάν θέλεις να πιάσεις το Θεό για να σε ακούσει όταν θα προσευχηθείς, γύρισε το κουμπί στην ταπείνωση, γιατί σε αυτή τη συχνότητα πάντα εργάζεται ο Θεός, και ζήτησε ταπεινά το έλεος Του. Όταν φουντώσει φυσικά ο Θείος Αίρος μέσα σου, τότε θα πιάνεις το μικρόφωνο σαν τον ερωτευμένο και δεν θα θέλεις να απομακρυνθείς από το κελί σου, εκτός εάν σε διακόψουν ή το επιβάλλει μία σοβαρή εργασία που και για αυτήν ακόμα αδιαφορεί κανείς πολλές φορές. Όταν ήμουν στο Σινά, διηγήθηκε ο γέροντας, είχα 2 πέρδικες. Περνούσε εκείνη την περίοδο κάτι στενοχώριες και έρχονταν τα πουλιά να μου κάνουν συντροφιά και να με παρηγορήσουν. Όπου πήγαινα, μόλις με άκουγαν, έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, ανέβαιναν στους ώμους μου. Μια φορά αρρώστησα για μια εβδομάδα. Όταν έγινε καλά, πήγα στην κορυφή του λόφου, όπου συνήθιζα, και φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω. Δεν παρουσιάστηκαν. Άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα που πήγα, τα πουλιά με προϋπάντησαν στο δρόμο, φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις όμως με είδαν, έφαγαν. Τα άγρια ζώα είναι πολύ φιλότιμα. Συνάντησα φιλότιμο περισσότερο στα άγρια ζώα παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν θέλεις φίλο αληθινό μετά το Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους. Αλλιώς με τα άγρια ζώα. Αυτό που τόσοι που είχαν το θάρρος και τα πουλιά πηγαίναν κοντά του και τα ποντικάκια κοντά του, και γύρω του μαζευόταν ένα σωρό τέτοια μικροζωάκια. Και τα μεγάλα ζώα, αλλά αυτά ήταν και τα πιο εύκολα. Και το βράδυ μου έλεγε ότι πολλές φορές άκουγε κάτι φωνές
από τα αυτά πηγαίνανε γύρω. Εκείνη το βράδυ, δηλαδή, ήταν λύκοι, ήταν αυτά, κάποια άγρια ζώα, αλλά έτσι σαν να του παρακαλούσαν τροποτινά, όχι άγρια. Φέρει το βραδιάκο τα κάτι πατήματα έτσι βαριά που πηγαίναν μέχρι το κελί του και τότε δεν είχε τοίχο και φεύγανε. Σαν να παίρναν μια ευλογία και να φεύγανε. Ενώ ο Αδάμ αγαπούσε το Θεό και τηρούσε την εντολή του, κατοικούσε στον παράδεισο του Θεού και τριγύρω του όλα τα ζώα τα οποία χάιδευε με αγάπη και εκείνα τον γλύφανε με ευλάβεια σαν αφέντη τους. Όταν ο Αδάμ παρέβη την εντολή του Θεού, εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Η τήρηση των εντολών του Θεού τώρα και πάλι πλησιάζει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και επανέρχεται στην πρώτη του κατάσταση πρώτης πτώσεως. Τότε πια κινείται αθώα μέσα στους ανθρώπους και άφοβα μέσα στα άγρια ζώα, τα οποία διαισθάνονται από πολύ μακριά την αθωότητα και την αγάπη και πλησιάζουν και πάλι τον άνθρωπο και τον γλύφουν με ευλάβεια και τον αναγνωρίζουν για αφέντη τους και πάβουν πια να είναι άγρια αφού το αφεντικό τους έχει ημερέψει. Αγάπησε λοιπόν όσο μπορείς την έρημο και την εξαϊλωμένη ζωή και πέταξε όσα μπορείς από τα υλικά σου πράγματα μέσα στις μάντρες των φτωχών. Απλοποίησε τη ζωή σου όσο μπορείς για να ελευθερωθείς από το κοσμικό άγχος και για να έχει νόημα και η ζωή σου. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο. Ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα. Την έκανα με κομποσκήνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα με πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές, σήμα κινδύνου, στα βράχια. Ως εδώ ήταν ο τείχος. Εδώ άρχιζε η πόρτα. Και εδώ, πάνω στην πέτρα, ήταν ζωγραφισμένο. Ακριβώς εδώ που τελείωνε η πόρτα, από πάνω ήταν ζωγραφισμένο. Ήταν ζωγραφισμένη μια νεκροκεφαλή και κόκαλα, σαν ενθύμηση, μνήμη θανάτου. Τέτοιες απεικονίσεις έχουν οι μεγαλόσχημοι. Τι ωφελεί τον άνθρωπον αν επί της γης σε κλάμψει, εν μάρμαρον λευκότατον αυτό θα τον σκεπάσει. Μηδέν είναι ο άνθρωπος, μηδέ η δύναμής του, μηδέ η φαντασία του, μηδέν η ύπαρξής του, μηδέν το κάλος, η ισχύς, μηδέν η ωραιότης, τα πάντα όναρ και σκιά, τα πάντα ματαιώτης. Αρχιμανδρίτης Αδριανός, 1971. Οι κοινοβιάτες με την αδελφική του συμπαράσταση βαδίζουν πιο σίγουρα από τους ησυχαστάς που είναι μόνοι τους, εάν δεν δημιουργούν σκάνδαλα μεταξύ τους και τρώγονται, διότι με λιγότερη αυταπάρνηση μπορούν να προχωρήσουν πνευματικά, ενώ ο ησυχαστής θα πρέπει να έχει πολλή αυταπάρνηση, να ανοίξει πρώτα τον τάφο του και μετά να αρχίσει το πνευματικό του αγώνα, με πολλή ταπείνωση και διάκριση και με συνεχή προσοχή και αδιάλειπτη προσευχή. Βλέπετε, εδώ είναι μοναχοί θαμένοι. Μπορεί ως 6 άτομα. Εδώ θάβεται ο μοναχός, μετά από 3 χρόνια γίνεται η εκταφή και το κρανίο μεταφέρεται στο οστεοφυλάκιο.
Άγιε Στέφανε, συγχώρησον τα αμαρτία ημών, πρέσβευε το Θεό υπέρ ημών. Ακόμα και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και άλλα σκυλιά τρέχουν από πίσω γαυγίζοντας, γαβ, γαβ, κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Ο διάβολος δεν πάβει να προσβάλλει τον άνθρωπο, αλλά όταν ο άνθρωπος δεν δέχεται τις προσβολές του εχθρού, τότε καθαρίζει η καρδιά του. Η καρδιά του μετατρέπεται σε καμίνι, σε βάτο και ωμένη, και ό,τι και αν πέσει με τα μέσα, καίγεται. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ερημίτης και κοινοβιάτης ταυτόχρονα, γιατί ερχόταν στο μοναστήρι. Στο μοναστήριο πατήρ Παΐσιος κατέβαινε κάθε Κυριακή, είτε μία φορά το δεκαπενθήμερο. Διάβαζε και έψαινε στη λειτουργία και κοινωνούσε. Καθήκα στις ανομίες του λαού σε κάλυψες πάσα στις αμαρτίες αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής τιμού σου. Κατέβηκα στο μοναστήρι να λειτουργηθώ. Όταν κοινώνησα, αισθάνθηκα τη Θεία Κοινωνία. Ήταν σώμα και αίμα Χριστού. Ενισχυμένος από αυτό το σημείο και βλέποντας από τη μονή του ασκητήριο, είπε στο διάβολο: «Άμα θέλεις, έλα τώρα να πολεμήσουμε. Δεν σε φοβάμαι πλέον». Μας είχε μερικά πράγματα έτσι εντυπωσιάσει από την αυτή το όταν τον πήραζαν και μας το έλεγε πολύ καλυμμένα πως είχε τον πόλεμο με το διάβολο, πολύ έντονο πόλεμο. Αποφάσισε να ανεβεί στο ασκητήριο και να καθίσει 2 εβδομάδες χωρίς να κατέβει στο μοναστήρι. Ενημέρωσε τους πατέρες για να μην ανησυχούν. Αργότερα διηγήθηκε. Το τι τράβηξε εκεί πάνω με τον πειρασμό 15 μέρες δεν λέγεται. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτές τις 15 μέρες αισθανόμουν σαν να ήμουν καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Το περιστατικό αυτό συνέβη στο Σινά και μας το διηγήθηκε έτσι ακριβώς, πατήρ Παΐσιος. Ήρθε ο διάβολος και μου είπε, «Μπορείς να πέσεις κάτω και να μην πάθεις τίποτα. Εγώ τίποτα εκεί. Συνέχιζα, μια μαύρη σκιά. Να πέσεις κάτω, συνέχεια. Να πέσεις κάτω», μου έλεγε. Εγώ έκανα πως δεν άκουγα. Στο τέλος του είπα, «Κοίταξε, να σου πετάξω μια πέτρα». Και πέταξε την πέτρα κάτω. «Εσύ πέρασες ακόμη και τον Χριστό», μου είπε. «Είδες, καλύτερα και από τον Χριστό σκέφτηκες». «Ο Χριστός ήταν Θεός, δεν ήταν καραγκιόζη σαν και εμένα που κάθομαι και χαζεύω εσένα». Και αμέσως εξαφανίστηκε. «Βρε τον διάβολο, συνέχεια κανένα τέταρτο, συνέχεια». Γιατί στην έρημο ο πόλεμος με τον διάβολο είναι ιδιαίτερα σοβαρός? Γιατί πιστεύω ότι ο διάβολος ξέρει ότι στην έρημο υπάρχουν όσοι δεν τρέχει στην έρημο. Τρέχει στην έρημο και πρώτα απ' όλα έχει 2 έννοιες. Είναι καταραμένος να βρίσκεται στην έρημο ο διάβολος και από μια μεριά τρέχει στην έρημο που υπάρχουν ερημίτες για να τους ενοχλεί, γιατί ξέρει ότι αυτοί προσεύχονται υπέρ των άλλων και λόγω της πνευματικής τους καταστάσεως μπορεί να κάνουν σπουδαία πράγματα, θαύματα, να σώσουν ψυχές ανθρώπων και να σώσουν και την κοινωνία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Είδα το διάβολο, ο οποίος έκανε διάφορες αποκαλύψεις. Ανέφερε διάφορα πρόσωπα και έλεγε «Και εκείνος δικός μου είναι, και εκείνος, ονομαστικά». Πολλά είναι ψέματα από όσα λέγει ο διάβολος, αλλά λέγει και μερικά αληθινά. «Είχα ένα ρολόι, το κούρδιζα, είχε χαλάσει και μετά ήθελε κούνημα. Μου φέρνει ένα λογισμό ο διάβολος, τι κάνεις βρεχαμένε εδώ, δηλαδή έτσι έντονα. Αν ήσουν στον κόσμο, θα είχες παιδιά, θα τα κουνούσες, θα τα σκέπαζες». Παίρνω το ρολόι, ήταν απέναντι ακριβώς ένας βράχος ίσια και το πετάω.
Εγώ στο σχολείο που πετούσα την πέτρα, τα περνούσα τα παιδιά. Παίρνω το ρολόι και το πετάω. Και να δεις, πάει ο διάβολος το ρολόι ακριβώς μέχρι εκεί και πάει το ρολόι σιρτά προς τα κάτω να μην πάθει τίποτα. Πάω κάτω, ακούω, κουνιέσαι, λέω. Παίρνω ένα γρανίτι, το ρίχνω επάνω του. Βρε τον διάβολο, να πάει μέχρι εκεί ακριβώς και να πάει ίσια κάτω να μην χαλάσει. Τον ρωτήσαμε. Από την πείρα του περιέγραφε. Ο διάβολος πραγματικά μετασχηματίζεται σε άνθρωπο, σε ζώο, πραγματικά ψηλαφάται. Είναι μια άλλη κατάσταση που δεν γνωρίζομαι. Τον βλέπεις, τον ψηλαφάς, τον δένεις και αμέσως τον χάνεις από μπροστά σου. Δεν μπορούμε να πούμε υλοποίηση. Είναι μια άλλη ενδιάμεση κατάσταση. Κάποια μέρα αισθανόταν ιδιαίτερη παράκληση, ανεξήγητη παρηγοριά και μεγάλη αγάπη προς την Παναγία. Απορούσε τι είναι αυτό και γιατί του συμβαίνει. Σημείωσε την ημερομηνία και αργότερα έμαθε ότι αυτή την ημέρα εκοιμήθη η μητέρα του που την υπεραγαπούσε, αλλά για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας την εγκατέλειψε. Ήταν σαν να του έλεγε η Παναγία «Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι η μητέρα σου». Ήταν 6 Οκτωβρίου 1963. Κάποια Κυριακή πρωί είδε να ανεβαίνουν στην Αγία Κορυφή προσκυνητές. Κατάλαβε ότι θα έχουν Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε και αυτός. Αόρατος πόλεμος και ανέκφραστες καταστάσεις. Ο γέροντας αναφέρει σε επιστολή του με ημερομηνία 1η Μαρτίου 1964. Πολλές φορές με ταράζει ο δαίμονας, παρόλο που έχω κατατσακίσει τη σάρκα. Ευχαριστώ την Παναγία που δεν με συχαίνεται, αλλά πάντα με βοηθάει. Hello. Top deck. You woke up already? Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, φίλοι μου. My friend, more 30 minutes to sunrise, okay? Περίπου σε ένα τέταρτο και κάτι θα ξημερώσει.
Ευχαριστώ τον καλό Θεό που με φύλαξε, διότι ήταν τόσο δυνατός ο πόλεμος. Μετά από τον αγώνα αυτόν, με αξίωσε ο καλός Θεός να κοινωνήσω στην Αγία Κορυφή, διότι με φύλαξε. Είχα αισθανθεί μια τέτοια χαρά όλη την ημέρα εκείνη, που δεν μπορώ να την περιγράψω. Είχα διαλυθεί από τη μεγάλη αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Δι' αυτό ο εχθρός διάβολος με πολεμούσε τόσο έντονα, δια να μπορέσει να μου στερήσει την πνευματική αγαλίαση αυτήν, η οποία με έχει φωδιάσει για πολύν καιρόν. Ο συνεήτης ασκητής ζούσε πλέον ζωή εξαϊλωμένη. Η ευχή του ήταν αδιάλειπτη σαν την αναπνοή του και δεν διακοπτόταν ούτε στον ύπνο. «Αισθάνομαι να γλυκουχαράζει κάτι άλλο μέσα μου», έγραφε. Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Αναφέρει σχετικά σε επιστολή του από 1η Μαρτίου 1964. «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη Μονή προμιάς εβδομάδος, διότι μου παρουσιάστη άσθημα και επειδή ήτο 2000 υψόμετρο, το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ, παρόλο που βίαζα τον εαυτό μου. Ήταν αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιόταν η αναπνοή». Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά με λύπη. Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τη γαλήνη υπήρχε. Πόσο ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζουν με το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάζουν με μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Συνέχεια βου βου ακούς. Βου βου για να κόψουν ξύλα, βου για να γυαλοχαρτίσουν, βου για να ραντίσουν με τον ψεκαστήρα. Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το βου. Τι να κάνει. Μια τρύπα στο νερό. Και χαίρεται. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρία και πάλι βου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται. Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα θα είναι ο Θεός να φυλάξει.
για όλους όσοι χρειάζονται ένα πνευματικό στήριγμα. Παΐσιος Αγιορείτης. Επεισόδιο 4. Επιστροφή στον Άθο. Αυτή η σειρά ταινιών είναι το αποτέλεσμα της υπακοής του Ηγουμένου Κυπριανού στον Αγιορείτη Γέροντα Ευθύμιο, ο οποίος πρότεινε να κινηματογραφήσουμε το βίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, που γράφτηκε από τον Ιερομόναχο Ισαάκ το 2004. Επίσης, σε αυτή την ταινία περιλαμβάνονται μαρτυρίες πολλών ανθρώπων, οι οποίοι συναντήθηκαν προσωπικά με τον Γέροντα Παΐσιο ή έζησαν κοντά του. Γερός δυνατός! Θα ακούσετε αποσπάσματα κειμένων του ίδιου του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου και θα δείτε τα μέρη όπου έζησε. Φώναξε μια φορά, έβαλε μια φωνή απ' έξω η μητέρα μου. Βγαίνω έξω και βλέπω έναν στη μητέρα μου δίπλα, έναν γέροντα, ας πω τόσο αδύνατο, σαν να φαίνονταν μια σανίδα όρθια, κατάχλωμη. Βγήκα έξω, πήγα κοντά, αγκάλιασε αυτός, τον αγκάλιασε εγώ, αλλά λέω, μη μου πέσει κιόλας, είναι τόσο αδύνατος, τόσο λεπτός ήταν. Στη σκήτη που ήταν στην Αγία Κατερίνη στο Σινά, είχαν πάθει τα πνευμόνια του, γιατί ο αέρας εκεί στην έρημο είναι αρρής και προβληματίστηκαν τα πνευμόνια του. Και τον πήγανε στο νοσοκομείο, στο σανατόριο. Εκεί τον κάναν την επέμβαση. Του αφαιρέσανε ένα τμήμα από τα πνευμόνια του. Ήταν μια πολύ σοβαρή εγχείρηση. Μου αφαιρέσανε τον ένα λοβό αριστερά, καθώς και λιγάκι από τον άλλον. Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά, το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή, σαν απλή ιστορία, καθώς και του συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 μέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Βάσει του εξιτηρίου, ενοσηλεύθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Εισήλθε 4 Αυγούστου 1966 μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1966, πάσχων εκ βρονχεκτασίας αριστερού κάτω λοβού. Χειρουργηθής εξήλθεν εν Ιάση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του εκεί, στο σανατόριο Ασβεστοχωρίου, έκανε υπακοή στους γιατρούς και έφαγε κρέας. Αλλά ήθελα ορισμένα πράγματα να το ρωτήσω, που ζούσε. Και λέω, γέροντα, πώς μπορώ να προσευχηθώ, να ζητήσω, ας πούμε, να βοηθήσω κάποιον, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Και μου λέει, αν θέλεις να βοηθήσεις κάποιον που είναι άρρωστος ή πονάει ή υποφέρει, θα προσευχηθείς και θα ζητήσεις, λέει, θα πεις στην προσευχή σου, Θεέ μου, δώσ' μου ή μοίρασέ μου τους πόνους ή την αρρώστια που έχει αυτός που θέλεις να βοηθήσεις και κάμε τον αυτόν καλά. Κάτι που εκείνη τη στιγμή, για μια στιγμή μου πέρασε ένας, ας πούμε, πειρασμός. Γιατί, δηλαδή, να πάρω εγώ τον πόνο για να γίνει καλά. Αυτή είναι, λέει, η προσευχή. Αν θέλεις να βοηθήσεις, έτσι θα κάνεις. Όταν έρχομαι με το καράβι, έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά,
Κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι, για να μην με ενοχλεί ο κόσμος. Και ψάλλω. Και τι δεν ψάλλω. Πόσα άξιον εστί, πόσα άγιος ο Θεός. Κάνει και ένα γκρότο πάνω στο καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτη μας το άξιον εστίν του Παπα-Νικολάου, στο Άγιος ο Θεός του Νηλαίος, σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Επανακάμπτοντας το Άγιον Όρος, ο γέροντας κατευθύνθηκε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την καλύβη των Αρχαγγέλων. Το ομόλογο φέρει ημερομηνία 12 Μαΐου 1964. Ο ίδιος, σε επιστολή του από 24 Ιουλίου 1964, αναφέρει σχετικά: «Επήραμε την χάριν του Θεού μια καλύβη στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνον οι 7. Σάββατο και Κυριακή κάνουμε στο Κυριακό λειτουργίες μόνον. Οι δε ακολουθίες γίνονται στις καλύβες μας». Παρακάλεσα τον Κύριο ούκο λίγον, αλλά βλέπω ότι είναι θέλημά του αυτό. Επήγα στον πνευματικόν μου, πατέρα Τίχωνα Ρώσον Ερημίτην, και μου είπε ότι θα πρέπει να δέχομαι όσους θέλουν να μένουν μαζί μου. Το πολύ μου είπε να κάμεις μια καλυβούλα πιο πέρα, δια να έχεις και ολίγη ησυχία. Ο γέροντας είχε γνωρίσει τον Παπατίχωνα την εποχή που ήταν στην Εσφυγμένη. Τώρα τον έκανε γέροντά του. Τακτικά μετέβαινε στο κελί του για να τον βλέπει και να τον συμβουλεύεται. Συχνά τον ρωτούσε ο Παπατίχων: «Πότε θα πάρεις το σχήμα?» Ο μοναχός αντιμετωπίζει την κουρά του στο μεγάλο σχήμα, όπως ο γαμπρός αντιμετωπίζει την ύφη. Πρέπει να είναι πεπισμένος ότι είναι η πιο καλή νύφη από όλες τις νύφες του κόσμου και ότι δεν πρόκειται ποτέ να την απατήσει. Τώρα όμως, μετά από παροτρύνσεις του γέροντός του, δέχθηκε να γίνει κουρά του και έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα από τα τίμια χέρια του Παπατίχωνα στις 11 Ιανουαρίου 1966, στο σταυρονικητιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού. Ο γέρον Τίχων, κατά κόσμον Τιμαφέη Γκλινκόφ, γεννήθηκε το 1884 στη Σιβηρία, στο χωριό Νόβαε Μιχάηλοφκα. Σε ηλικία 24 ετών ήρθε στο Άγιον Όρος, όπου πέρασε 60 χρόνια με το μεγάλο άθλο της διαρκούς μετάνοιας και της προσευχής. Για τον εαυτό του γέροντας δεν νοιαζόταν καθόλου. Δεν φοβόταν τίποτα, γιατί είχε μεγάλο φόβο Θεού.
1979, λοιπόν, που ήρθε στο μοναστήριο Πατήρ Παΐσιος, καθίσαμε στο επίσημο δωμάτιο όπου τον είχαμε βάλει να κοιμηθεί. Στο τέλος πήραμε την ευχή του για να φύγουμε, να πάμε να ξεκουραστούμε. Η αδελφότητά μας έχει το τυπικό να έχει την χαμεκητία, δηλαδή κοιμόμαστε κάτω. Ύστερα από λίγη ώρα ύπνου, χτυπάει η πόρτα μου και μπαίνει ένας αδελφός του μοναστηριού, παλαιός αδελφός του μοναστηριού, που εκείνη τη χρονιά είχε πάρει απολυτήριο από το μοναστήρι. Έρχεται και πλησιάζει προς το μέρος μου. Εγώ ήμουν λαϊκός, παιδί, 17,5 χρονών, 18, φοιτητής, και αυτός ο αδελφός έρχεται να μ' αγκαλιάσει. Δεν μ' αγκάλιασε στις πλάτες, αλλά αρχίζει να μ' αγκαλιάζει προς το κεφάλι. Και έτσι πως πάει να μ' αγκαλιάσει, αρχίζουν τα χέρια του και με μαζεύουν. Τα μάτια του γίνονται σαν κινέζικα, ας πούμε, ενώ στα αυτιά του γίνονται, μεγαλώνουν και γίνονται αιχμηρά, σαν γαϊδάρο, ας πούμε, έτσι. Και ενώ είναι πολύ όμορφος σαν άντρας, σαν μοναχός, γίνεται πολύ άσχημος, τα μάτια του γίνονται κόκκινα και αρχίζει να με πνίγει και πάει να με φιλήσει. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, παιδί μου κιόλας, και αρχίζω και κάνω μετάνοιες και αρχίζω και προσεύχομαι, Πάτερ Παΐσιε, βοήθαμε. Αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε. Σας είπα ότι ήταν πολύ ωραίος σαν άνθρωπος, πολύ όμορφος, ψηλός, ωραίος άντρας, είχε μια φωνή πολύ όμορφη και ήταν πολύ αγαπητός μέσα στους αδελφούς. Αλλά μετά έκανε κάποιες πράξεις χωρίς την ευλογία του γέροντος και τελικά έφυγε από το μοναστήρι. Πέρασαν χρόνια και κάποια στιγμή έτυχε να μιλήσω με τον γέροντα, τον δικό μας, τον πατέρα Εμιλιανό, και μου λέει: «Τελικά, παιδί μου, ο τάδε δαιμονίστηκε. Πήρε τη μορφή του δαίμονα». Εγώ έγραψα την ιστορία αυτήν και την άλλη μέρα το πρωί την έδωσα στον πατέρα Παΐσιο. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η αλαζονία που μας πιάνει όλους, περισσότερο από όλους, και μας κάνει να καταφεύγουμε πρώτα στους δαίμονες, αλλά και οι δαίμονες οι ίδιοι τιμούν και σέβονται και φοβούνται τον Θεό, και όπως λένε και τα Ιερά Βιβλία, και ο δαίμονας μιλάει για τον Θεό. Έτσι λοιπόν, σήμερα που η εποχή μας δαιμονοκρατείται, ο στόχος μας είναι να γυρίζουμε στους ανθρώπους του Θεού και στην Εκκλησία, γιατί ο δαίμονας είναι πολύ πονηρός και συνήθως χρησιμοποιεί πράγματα που αγαπάμε, ανθρώπους που αγαπάμε, για να μπει μέσα μας και να μας κάνει κακό. Όπως στην περίπτωση του μοναχού, ο οποίος ήταν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους του μοναστηριού, και όμως τη μορφή τη δική του πήρε ο δαίμονας για να έρθει και να με, ας πούμε, να με πνίξει. Οι μαύρες δυνάμεις του σκότους είναι αδύνατες. Οι άνθρωποι τις κάνουν δυνατές με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, γιατί έτσι δίνουν δικαιώματα στο διάβολο. Ο γέροντάς του, ο Παπατήχων, τον συμβούλευσε να πάει στα Κατουνάκια. «Έπρεπε να κάνω υπακοή στον γέροντα», είπε. Στις 30 Ιουλίου 1967 έλαβε απολυτήριο και αναχώρησε για τα Κατουνάκια. Βρισκόμαστε στα Καρούλια, το πλέον ασκητικό τόπο του Άθο, για ανθρώπους με αυταπάρνηση που ζουν μοναχική ζωή στα κελιά. Εδώ στα Κατουνάκια έζησε μερικά χρόνια ο γέρον Παΐσιος. Εκεί έγραφε. Δεν είχε υγρασία, δεν είχε καθόλου γείτονες, είχε ησυχία και γαλήνη για την ψυχή του και τα άρρωστα πνευμόνια του. Εδώ πέρασε μάλλον τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του, αφού πάντα επεδίωκε την απομόνωση. Δυστυχώς όμως, εδώ έζησε λίγο. Το μέρος αυτό είναι τόσο απομονωμένο που είναι δύσκολο να φτάσουν εδώ προσκυνητές. Ακόμα και αν έρθουν, θα είναι δύσκολο να διανυκτερεύσουν.
Καλημέρα. Ευλόγησον. Είμαι ο ηγούμενος Κυπριανός. Μέχρι εδώ. Πάει. Τα σκαλοπάτια τελείωσαν. Εδώ έχει σταυροδρόμι. Μέχρι το Σταυρό πάμε, ε. Γενικά έχετε άλλο τόσο δρόμο να κάνετε. Ναι. Τι είναι αυτό που φωνάζει έτσι? Εδώ έχει λύκους, ε. Α, τσακάλι. Εδώ έχει πολλά τσακάλια. Αγριογούρουνα, τσακάλια. Να, τώρα θα φτάσουμε σε αυτό το κελί και θα πάμε να δούμε το μέρος όπου ζούσε στα Καρούλια ο Γέρον Παΐσιος. Ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια στη σπηλιά αυτή που πολλοί ασκητές είχαν απομονωθεί. Εδώ, σε αυτή τη σπηλιά, έζησε ο Γέρον Παΐσιος. Εδώ είναι η πόρτα προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι θαυμάσιο που έχει εδώ τόση ησυχία. Μόνο ο αέρας, τα δέντρα και τα ζώα ακούγονται. Κάθε άνθρωπος που φεύγει από τον κόσμο στην ησυχία, ακόμα και όταν κλείνεται στο σπίτι του, σύντομα, μέσα σε μια μέρα, σύντομα. Αλήθεια, δουλεύει το φως? Α, δουλεύει. Στην καρδιά εμφανίζεται ησυχία και στην ησυχία αυτή ο άνθρωπος αποκτά τον πραγματικό εαυτό του και αφού απομακρυνθεί από τη φασαρία του κόσμου αρχίζει τον πραγματικό διάλογό του με το Θεό. Κάποτε διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια μεγάλη χαρά. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κουμποσκίνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ήλιου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό, όπως είναι το φως της Σελήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολύ. Μετά, όταν το φως έλειψε και η χάρις μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά, επειδή είχα μεταπέσει από μια κατάσταση σε μια άλλη, κατώτερη. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν ζώο. Πήγαινα να φάω, να πιω νερό, να κάνω εργόχειρο και αισθανόμουν σαν ζώο. Η αφήγηση έγινε στις 23 Ιουλίου 1984 για αυτά που συνέβησαν στο κελί του Αγίου Ιπατίου στα Κατουνάκια. Η ζωή στα Κατουνάκια ήταν ήσυχη. Доброе утро. Καλημέρα.
απερίσπαστη και πολυπτωχική. Έκανε εργόχειρο την παράσταση της Σταυρώσεως με την Παναγία και το Θεολόγο σε εικόνα ξυλόγλυπτη από ξύλο κυπαρισιού. Λίγες πουλούσε για να συντηρείται και τις πιο πολλές τις μοίραζε ευλογία. Τώρα ασχολείται κανείς με χειροτεχνίες. Κάνουν ξυλόγλυπτα. Να, ο πατήρ Πάμβος από όλο το Άγιον Όρος έρχονται για τα σταυρουδάκια του. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου λιτανία για την ανομβρία και αντί να βρέξει, έπιασε πυρκαγιά. Δεν γίνεται λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι. Παρόλα τα δύσκολα χρόνια, βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα, να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Μια φορά, της Παναγίας, σε ένα μοναστήρι είχαν εργάτες. Ολόκληρο συνεργείο, με αλυσοπρίωνα και ξύλευαν το δάσος. Ενώ ήταν ξάστερος ουρανός, ήρθε ένα σύννεφο, έπεσαν κεραυνοί κοντά στους υλοτόμους και έφυγαν με τέτοιο τρόμο, ενώ πήρε το δάσος φωτιά, ούτε καν ειδοποίησαν. Τρόμαξαν να τη σβήσουν αργότερα. Μετά λέμε φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος, αλλά εμείς δεν αφήνουμε το Θεό να μας βοηθήσει. Όταν δουλεύουμε τις αργίες, δίνουμε δικαιώματα και εξ αρχής μπαίνει ο διάβολος. «Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν», λέει ο ψαλμός. Αυτό έχει ευλογία. Τα άλλα όλα είναι ροκανίδια. Πρέπει όμως να έχει κανείς πίστη, φιλότιμο και ευλάβεια και να τα αφήνει όλα με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλιώς και τις γιορτές θα κουτσοδουλεύει και τις άλλες μέρες θα χαζεύει. Αυτά τα πλάνα γυρίστηκαν στην Ελλάδα. Λαός βγήκε στους δρόμους να ζητήσει την παραίτηση της ανακτορικής αυτοονομαζόμενης κυβέρνησης του Αθανασιάδη Νόβα. Αυτές τις μέρες αποφασίζεται αν η Ελλάδα θα συνεχίσει με δημοκρατική πορεία ή αν θα μπορέσει η αντίδραση να αφαιρέσει από το λαό τις κατακτήσεις του. Πονούσε για όλο τον κόσμο. Τα αισθάνθηκα με όλη την ύπαρξή μου τα πάθη του και τη σταύρωσή του και τη φροντίδα του για τη σωτηρία όλου του κόσμου, τη θυσία του για όλο τον κόσμο. Του έλεγαν, γιατί δεν γίνεσαι ιερέας, θα μπορούσες να βοηθάς τον κόσμο σαν πνευματικός. Και εκείνος έλεγε, μα τι θέλουν, να με περιορίσουν σε μια μικρή ενορία. Για μένα όλος ο κόσμος είναι μικρός, ο πόνος όλου του κόσμου. Στραντάνια σε μό, σε μό μοίρα. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομαι σε μόνε πολύ ελέ, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, στο μεταξύ, ο γέροντάς του, ο Ρώσος ασκητής Παπατήχων, βρισκόταν στα τελευταία του. Τις τελευταίες 10 ημέρες κάλεσε κοντά του τον υποτακτικό του Παΐσιο, ο οποίος γράφει τα εξής. Αυτές οι 10 τελευταίες ημέρες που παρέμεινα κοντά του ήταν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού για μένα. Γιατί βοηθήθηκα περισσότερο από κάθε άλλη φορά,
αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να το ζήσω λίγο από κοντά και να το γνωρίσω καλύτερα. Το τελευταίο βράδυ, συνέχεια, επί 3 ώρες, είχε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι μου, με ευλογούσε και με ασπαζόταν για τελευταία φορά. Κοιμήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1968, αφού προαισθάνθηκε το θάνατό του και είχε ετοιμάσει με τα χέρια του τον τάφο του. Στον καλό του υποτακτικό, το γλυκό Παΐσιο, όπως τον αποκαλούσε, άφησε την ευχή του και την υπόσχεση ότι θα τον επισκέπτεται κάθε χρόνο. Είπε ακόμα, «Εμείς, παιδί μου, θα έχουμε ακριβή αγάπη σε αιώνα σε αιώνων». Παπα Τίχων είπε, «Λοιπόν, γιέ μου, αν μείνεις εδώ, σε μένα, θα σε επισκέπτομαι μετά το θάνατό μου». Εξωτερικά, η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Ποβραδής, κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Σταμποτά εικονάκια και σταυρού στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. «Μια από τις ημέρες, μου λέει η Ελπίδα, ξέρεις, πήρα επιστολή από τον ξάδελφό μου, από το Άγιο Όρος, από τον πατέρα Αβέρκιο. Αυτή ήταν ξαδέλφη με του πατρός Παϊσίου. Πολύ σπουδαία η επιστολή αυτή. Τι έγραφε η Ελπίδα? Μέσα σε όλα που μου γράφει για πνευματική νουθεσία, μου λέει, εμείς εδώ, Ελπίδα, στο Άγιον Όρος, κρατάμε πολύ σιωπή και δεν λέμε τίποτα άλλο από το τι είναι ευλογημένο και τον ανευλογημένο». Αυτές οι 3 φράσεις τόσο πολύ με εντυπωσίασαν που τις κράτησα μέσα στην καρδιά μου. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε, συνέχιζε με το κερί. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν. Γι' αυτό, κατά το έτος 1977, αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Αντιθέτως, περιόρισε την αλληλογραφία για να του μένει περισσότερος χρόνος για προσευχή, την οποία και θεωρούσε ως την κυριότερη προσφορά του μοναχού προς τον κόσμο. Όμως η παρουσία του γέροντα ήταν τόσο απλή και ταπεινή, που μέσα στην απλότητα και στην ταπείνωση έκρυβε εκείνον τον μεγάλο και πολύτιμο θησαυρό του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο γέροντας μου λέει, «Είσαστε νέα παιδιά, να κάνετε πολλές μετάνοιες, πολλές γονεκκλησίες». Εγώ απόρρισα, τον ερωτώ, «Γέροντα, πόσες να κάνουμε δηλαδή κάθε μέρα?» Εκείνος μου λέει, «Να κάνετε πολλές, είστε νέοι, να κάνετε πολλές». Με τον λόγο αυτό, κατά ένα θαυμαστό τρόπο, ευωδίασε όλη η περιοχή γύρω, όλα τα βουνά, οι πέτρες, τα δέντρα, ο αέρας, η φύση, όλοι. Και αισθάνθηκα με τον άλλο συμφοιτητή μου που είμαστε μαζί, αυτή τη φοβερή και μεγάλη ευωδία, η οποία έπιανε όλο τον χώρο, όλη την περιοχή. Ο γέροντας βιαστικά έκλεισε την πόρτα και πήγε βιαστικά πίσω στο καλυβάκι του. Εμάς όμως μας κυριάρχησε μια μεγάλη χαρά στην ψυχή μας, πλημμυρισμένη η τόπη από την ευωδία αυτή, και τρέχοντας πηγαίναμε προς τις Καριές, μην μπορώντας να σταματήσουμε από τη μεγάλη χαρά που αισθανόταν η ψυχή μας και από την ευωδία η οποία μας συνόδευε. Τότε διερωτούμαστε τι σήμαινε αυτό το πράγμα. Παρόμοιο γεγονός, ο γέροντας είχε ζήσει και στον Τίμιο Σταυρό, το οποίο διηγήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1978 ως εξής. «Μια φορά προσευχόμουν όρθιος για πολλές ώρες. Όχι μόνο δεν αισθανόμουν κούραση, αλλά απερίγραπτη χαρά τόσο
που δεν ήθελα να διακόψω την προσευχή. Για να μπορέσω να συνεχίσω όσο το δυνατόν περισσότερο, πήγα να ζωστώ μια χοντρή ζώνη. Δεν μπόρεσα όμως να την πάρω και σωριάστηκα κάτω τελείως, σαν κουβάρι. Με κρατούσε τόση ώρα ο Θεός και μόλις πήγα να προσθέσω δήθεν την ανθρώπινη μου δύναμη και φροντίδα, πήρε τη δύναμή του για να μου δείξει τι αξία έχει η δική μου προσπάθεια. Τον επισκέφθηκε ένας μοναχός πλανεμένος. Είχε βάλει όρο στον εαυτό του να μην πιει ποτέ νερό. Πλάνη είναι φοβερό πράγμα και δύσκολα θεραπεύεται κανείς από αυτήν. Ο γέροντας όμως βρήκε τον τρόπο με τη διάκρισή του να τον βοηθήσει. Διηγήθηκε. Τον κέρασα λουκούμι και νερό. Μου λέγει, εγώ δεν πίνω νερό. Κατάλαβα την πλάνη του. Του λέγω, εγώ δεν σου λέω να πιεις όλο το ποτήρι, άμα θες, πιες μόνο μια γουλιά. Ήξερα τι θα συμβεί. Γι' αυτό είχα και τον κουβά γεμάτο νερό. Αυτό ήταν. Από τη στιγμή που πήρε το ποτήρι να πιει μόνο μια γουλιά, το ήπιε μονορούφι όλο. Έπειτα ζήτησε και άλλο ποτήρι. Με μανία σαν να κεγόταν, ώσπου στο τέλος κόντεψε να πιει σχεδόν όλο το κουβά. Ο όρος που είχε βάλει στον εαυτό του, ο πλανεμένος, προερχόταν από υπερηφάνεια και φυσικά δεχόταν και δαιμονική βοήθεια για το εγωιστικό κατόρθωμά του. Μόλις όμως έκανε υπακοή και ταπεινώθηκε, σταμάτησε η δαιμονική ενίσχυση και πλέον αδυνατούσε να τηρήσει τον όρο που είχε βάλει. Γράφει σε επιστολή του από 11 Οκτωβρίου 1968. Θα μάθατε δια την αλλαγή του τόπου και ζωής, δηλαδή από έρημον εις μονήν και από τελεία μεριμνησία σε μέριμνες και ευθύνες. Πιστεύω ότι θα εύχεστε να είναι η θητεία μου μικρή, δια να βρω και πάλιν τον σκορπισμένον εαυτόν μου. Ο μοναχός είναι φως, φάρος στα βράχια και όχι φανός για τον κόσμο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Βρισκόμουν στη Μονή Σταυρονικήτα. Ήτανε σπέρα. Φεύγοντας, βρίσκω έξω από την πόρτα του μοναστηριού ένα λαϊκό που ήθελε να μου μιλήσει. Προχωρώντας, άρχισε να μου λέει τα προβλήματά του. Η ώρα περνούσε και ήμουν άρρωστος. Ήταν τέτοια η αρρώστια που ούτε μπορούσα να καθίσω να ξεκουραστώ, ούτε να στέκομαι όρθιος. Ενώ λοιπόν μου μιλούσε, πέρασε η ώρα και νύχτωνε. Σκέφτηκα σε μια στιγμή την αρρώστια μου και θέλησα να διακόψω τη συζήτηση. Αλλά είπα, ο άνθρωπος έχει τόσα προβλήματα, εγώ τον εαυτό μου θα κοιτάξω. Και έτσι συνέχισε να μου μιλά μέχρι που νύχτωσε τελείως. Ο λαϊκός είχε να κινηθεί κάπου σε γνωστό του κελί. Η πόρτα του μοναστηριού είχε κλείσει. Αφού τελειώσαμε, πήρα το δρόμο για να πάω στο καλύβι. Μπήκα στο μονοπάτι και θα περνούσα από ένα σημείο που είναι στενό και απότομο. Όταν έφτασα στο σημείο αυτό, επειδή δεν έβλεπα, δεν είχα και φακό μαζί μου, πέφτω μέσα στα κλαδιά και στα βάτα και πιάστηκα από τα κλαδιά. Δεν έβλεπα καθόλου και μου ήρθε το σακίδιο στο κεφάλι μου. Στη θέση που βρισκόμουν σκέφτηκα, τι να κάνω, ας κάνω το απόδειπνο. Αρχίζω, Άγιος ο Θεός κλπ. Σε μια στιγμή
ανάβει ένα φως δυνατό. Το κεφάλι μου έγινε σαν λάμπα. Γύρω μου έγινε μέρα. Οπότε είδα που βρισκόμουν και σκαρφάλωσα και βγήκα. Το φως συνέχιζε να φωτίζει γύρω μου. Η καρδιά μου ήταν γεμάτη από ουράνια αγαλίαση. Πράγματι ο γέροντας, αφού βοήθησε να μπει μια σειρά στην νεοσύστατη αδελφότητα, εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Το ομόλογο έχει ημερομηνία 2 Μαρτίου 1969. Έγραφε σε επιστολή του από 10 Απριλίου 1969. Τώρα που έχω ελευθερωθεί με τη χάρη του Θεού από τη Μονή και βρίσκομαι στη γλυκιά μου ησυχία, να εύχεστε να αφανιστώ μάλλον παρά να εμφανίζομαι. Είναι αλήθεια ότι όταν αφανίζομαι, τότε νιώθω τον εαυτό μου να βρίσκομαι κοντά στον ταλαιπωρημένο κόσμο. «Πάτερ, τι κάνεις εδώ?» τον ρώτησε κάποιος αδιάφορος. «Προσέχω τα μυρμήγκια να μην τζακώνονται». Σε παρόμοια περίπτωση, που ρωτήθηκε πώς περνά τη νύχτα του, απάντησε. «Να, τα καντήλια που είναι στον ουρανό έχω διακόνημα να τα ανάβω κάθε βράδυ», εννοώντας τα αστέρια. Ένιωθα κάποια δυσκολία να προσευχηθώ στο Χριστό. Την Παναγία την έχω σαν μάνα, την Αγία Ευθυμία το ίδιο. Τη φωνάζω «Αγία Ευφημούλα μου». Στο Χριστό ένιωθα δύσκολα. Την εικόνα του με φόβο τη φιλούσα. Και όταν την ώρα που έλεγα την ευχή έφευγε καμιά φορά ο νους μου από το Χριστό, δεν στενοχωριόμουν. Ποιος είμαι εγώ για να έχω συνέχεια το νου μου στο Χριστό, σκεφτόμουν. Και συνέβη αυτό που θα σας πω. Ήταν βράδυ του Τιμίου Προδρόμου και ξημέρωνε το Αγίου Κάρπου. Νιώθω ανάλαφρος, πούπουλο, καμιά όρεξη να κοιμηθώ. Σκέφτομαι, ας καθίσω να γράψω κάτι για τον Παπατίχωνα να στείλω στις αδελφές. Μέχρι τις 8.30 αγιορείτικα έγραψα ως 30 σελίδες. Αν και δεν ίσταζα, είπα να ξαπλώσω γιατί ένιωσα λίγη κούραση στα πόδια. Παίρνει να φωτίζει. Στις 9 η ώρα, 6 περίπου κοσμικά το πρωί, δεν είχα κοιμηθεί. Σε μια στιγμή, σαν να χάθηκε ο τείχος του κελιού μου, δίπλα στο κρεβάτι προς το εργαστήριο. Βλέπω το Χριστό μέσα στο φως, σε απόσταση 6 μέτρα περίπου. Τον έβλεπα από το πλάι. Τα μαλλιά του τα ξανθά και τα μάτια του γαλανά. Δεν μου μίλησε. Κοίταξε λίγο δίπλα, όχι ακριβώς εμένα. Δεν έβλεπα με τα σωματικά μάτια. Αυτά, είτε ανοιχτά είτε κλειστά, καμιά διαφορά δεν έχει. Έβλεπαν τα μάτια της ψυχής. Όταν τον είδα, σκέφτηκα,
Πώς μπόρεσαν να φτύσουν τέτοια μορφή? Πώς μπόρεσαν οι αθεόφοβοι να κουμπίσουν τέτοια μορφή? Πώς μπόρεσαν να μπήξουν καρφιά σε αυτό το σώμα? Απόμεινα. Τι γλυκύτητα ένιωθα. Τι αγαλίαση. Δεν μπορώ να εκφράσω με δικά μου λόγια την ομορφιά εκείνη. Ήταν αυτό που λέει «ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων». Αυτό ήταν. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια εικόνα του. Μόνο μία κάποτε, δεν θυμάμαι πού, έμοιαζε κάπως.